Με την ΑΕΚ ασχολήθηκα από πιτσιρίκι. Είχα ένα γειτονόπουλο δίπλα μου, το φίλο μου τον Νικόλα, ο οποίος ήταν ΑΕΚτζής. Και ήταν τα περισσότερα παιδιά Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και εμείς οι δύο ΑΕΚτζίδες. Σε ποια περιοχή? Στα Καρδάμιλα. Καρδάμιλα, Χίου. Και μετά που ήρθατε στην Αθήνα, σε ποια περιοχή μένατε? Όταν ήρθα στην Αθήνα με την οικογένειά μου, μέναμε στους Αμπελοκήπους και στην ηλικία των 17 ετών περίπου, ήθελα να πάω διακοπές. Αλλά η οικογένεια δεν συμφωνούσε και δεν μου έδινε χρήματα. Οπότε, μέσω κάποιου γνωστού που ήταν στην ΑΕΚ, έπιασα δουλειά για ένα δίμηνο, υπολόγισα. Βέβαια το δίμηνο έγιναν 35 χρόνια. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Ποιος ήταν τότε πρόεδρος στην ΑΕΚ όταν πρωτοπήγατε? Όταν πρωτοπήγα, τέλη 79, αρχές του 80, γνώρισα τον Λουκά Μπάρλο. Για μένα, ο μεγαλύτερος πρόεδρος της ΑΕΚ. Ο Λουκάς Μπάρλος ήταν η πατρική φιγούρα, στα δικά μου τα μάτια λόγω μικρής ηλικίας. Προκαλούσε δέος με την παρουσία του και μου δίδαξε τρία πράγματα. Μου δίδαξε ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη για την ΑΕΚ. Οι ιστορίες πολλές. Είναι όλες συγκινητικές, δεν έχω να θυμηθώ κάτι άσχημο. Μου ενέπνεε τόσο πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό και ποτέ φόβο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ μεγάλη οικονομική ευχέρεια, ακολουθείτο από ένα στόλο ανθρώπων, οι λεγόμενοι αυλοκόλακες, δεν υπέκυπτε ποτέ σε αυτούς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, στα γραφεία στην πλατεία Αμερικής όταν ήμασταν, ενώ μέσα στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, ας πούμε, τον περίμεναν υπουργοί, υψηλόβαθμα στελέχη, παράγοντες μεγάλοι, είχαμε μία κουζίνα, μία μεγάλη κουζίνα. Εκεί λοιπόν ήταν ο Κυρισταύρος, ο οποίος μαγείρευε κιόλας, είχε εντολή από τον Μπάρλο. Τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές που ερχόντουσαν εδώ πέρα στην Αθήνα και δεν είχαν οικογένεια και ερχόντουσαν μόνοι τους, να τους εξασφαλίζει και το φαγητό τους. Πολλές φορές λοιπόν του έλεγε τότε η γραμματέας του, «Κύριε Πρόεδρε, είναι μέσα ο τάδε». Και λέει, «Τώρα κοιτάω το ημάμπα ηλντή που φτιάχνει ο Κυρισταύρος. Όταν θα τελειώσω θα πάω», πέστε του. Αυτός ήταν ο Μπάρλος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος από ό,τι άκουγα και από ό,τι έμαθα στη συνέχεια δεν ήταν ΑΕΚτζής, δεν ξεκίνησε ως ΑΕΚτζής, αλλά ως Αριανός, αλλά μακάρι πάρα πολλοί πρόεδροι να ξεκινάγαν έτσι και να καταλήγαν έτσι όπως ο Λουκάς ο Μπάρλος. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα θέλω να σου πω για τον Μπάρλο για να καταλάβεις την ποιότητα του χαρακτήρα που είχε. Ένα απόγευμα ήταν στα γραφεία. Ήρθε λοιπόν κάποιος από τους παράγοντες τότε, τους αυλικούς του, και του λέει, «Πρόεδρε, ο τάδε έγινε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, δεν θα πω όνομα ποδοσφαιριστή, ούτε το όνομα του παράγοντα, έγινε αυτή η μεταγραφή, αλλά αυτή η μεταγραφή, αυτά που σου είπε αυτός δεν είναι τόσα, δεν είναι ας πούμε 10.000, ήταν 5.000. Λέει, «Ναι, είναι βέβαιο αυτό?» «Ναι», του λέει, «βέβαια». Καλά, του λέει, «εντάξει, οκ». Okay. Τελειώνουμε λοιπόν από τα γραφεία και κατεβαίνουμε κάτω. Στην πλατεία Αμερικής ήταν απέναντι το προποτζίδικο του Αλέκου του Σοφιανίδη και στην αριστερή μας την πλευρά ήταν ο σύνδεσμος ΑΕΚ Αθηνών, Ίσαρης κτλ. Όταν κατεβήκαμε λοιπόν κάτω, επειδή ξέρανε οι φίλαθλοι εκεί, οι οπαδοί, ότι θα κατέβει ο Μπάρλος, τον περίμεναν πάντοτε 20, 30, 40 άτομα να του μιλήσουν. Στο τραπέζι λοιπόν στην πλατεία Αμερικής βλέπεις το καφέ εκεί, τον παράγοντα που του είπε ότι ο άλλος έφαγε τα λεφτά μαζί με τον άλλον. Πηγαίνει εκεί στο τραπέζι, σταματάει, λέω, «Χθε μου, θα γίνει χαμός τώρα». Και του λέει, «Δεν τρέπεσαι?» «Μα δεν τρέπεσαι καθόλου?» Εγώ
ακούγοντας τη συζήτηση, την προηγούμενη συζήτηση, πίστευα ότι τα έλεγε σε αυτόν που έκλεψε τα λεφτά, που αν τα έκλεψε. Όμως αυτός απευθύνθηκε στον άλλον και του λέει, πριν από μία ώρα ήρθες και ρουφιάνευες και τώρα πίνετε καφέ μαζί. Τον ξεφτέλησε μπροστά στον κόσμο. Του λέω, πρόεδρε, γιατί το έκανες αυτό το πράγμα αφού αυτός έκλεψε? Και μου λέει, ελπίδα μου, η ρουφιανιά είναι χειρότερη από την κλεψιά. Αυτός ήταν ο Μπάλος. Τελευταία φορά που τον είδα ήταν το 1997, όταν είχε αναλάβει πλέον ο Γιάννης ο Φιλίππου. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο, ίσως ήμουνα και από τους σπάνιους ανθρώπους που μίλαγα μαζί του στο τηλέφωνο, και τον παρακάλεσα να έρθει να δει έναν αγώνα μπάσκετ. Μου λέει, ελπίδα, δεν γουστάρω φάτσες και ανθρώπους. Του λέω, σας παρακαλώ κύριε πρόεδρε, ελάτε, θα δείτε. Είμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο, παίζαμε τότε έναν αγώνα της Ευρώπης. Λέω, ήταν sold out το γήπεδο, ο κόσμος κακό. Πράγματι λοιπόν μου έκανε το χατήρι και είδαμε τον αγώνα μαζί. Στο ημίχρονο κατεβήκαμε κάτω να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Και του λέω, πρόεδρε, δεν είναι πολύ ωραίο το γήπεδο? Δεν είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα? Και μου λένε, ρε Σελπίδα, αλλά δεν είναι το σπίτι μας. Του λέω, ναι, αλλά είναι ένα γήπεδο μεγάλο, με πολύ κόσμο. Μου λέει, ξέρεις με τι μοιάζει αυτή τη στιγμή? Είναι σαν να έχεις ένα κρυστάλλινο πιάτο και να έχεις μέσα ένα γλυκό, αλλά το γλυκό να είναι άγλυκο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είχα δει στα γήπεδα. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Μάκης ο Χατζηχαραλάμπους, ο επωνομαζόμενος Αριστίδης ο Δίκαιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με μικρή οικονομική ευχέρεια, αλλά νοικοκύρης. Είναι αυτό που λέμε νοικοκύρης. Υπήρχε άψογη συνεργασία τότε με τον Λουκά τον Μπάρλο. Τα προβλήματα αρχίσανε αφού του έφυγε ο Μάκης ο Χατζηχαραλάμπους. Η συμφωνία λοιπόν που είχαν κάνει αυτοί οι δύο άνθρωποι, και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει τώρα, ήταν το εξής. Ο Μπάρλος είχε δώσει εντολή σε κάθε αγώνα, ντέρμπι, που γινότανε χαμός τώρα, είτε στα γραφεία στην πλατεία Αμερικής, θυμάμαι, βάζαμε στην είσοδο πολύ μεγάλα κομμάτια ξύλο, γιατί έμπαινε τόσος πολύς κόσμος που δεν χωράγανε μέσα, και αναγκαστικά υπήρχε ένας άνθρωπος, ας πούμε, που άνοιγε το ξύλο για να μπει να πάρει το ειστήριο. Είχε υποχρεώσει λοιπόν τότε, παρόλο που είχε φύγει από την ερασιτεχνική, τον φίλαθλο, και του έλεγε, πρώτα θα πας να πληρώσεις τη συνδρομή σου στην ερασιτεχνική ΑΕΚ και στη συνέχεια θα πάρεις ένα ειστήριο για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό κτλ. Και το ίδιο ακριβώς σύστημα εφήρμοσε και κάτω στο γήπεδο στη συνέχεια, όταν τα γραφεία μεταφέρθησαν στο γήπεδο. Έπρεπε ο φίλαθλος της ΑΕΚ πρώτα να πληρώσει τη συνδρομή του, πρώτα να γίνει μέλος στην ερασιτεχνική και μετά να πάρει το εισιτήριό του. Το τελευταίο που θα σου πω για τον Μπάρλο είναι το εξής, ότι στο κηλικείο του γηπέδου μαζευόντουσαν τότε όλες οι μεγάλες μορφές της ΑΕΚ, δηλαδή ο Λουκάς ο Μπάρλος, ο Χατζιωάννου, ο άνθρωπος για το στο ξενοδοχείο που είχε, που είπαμε, ο Θοδωρακόπουλος, μεγάλες μορφές της ΑΕΚ, ο Αλέκος ο Αναστασιάδης. Τότε λοιπόν ήταν πάρα πολύ, ο Αντώνης ο Μουσαμάς, ήταν πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα, γιατί ήταν το μετέχμιο από ερασιτεχνική να γίνει το ποδόσφαιρο επαγγελματικό. Και υπήρχε μια πολύ έντονη διαφωνία, Βάσος Χατζιωάννου και τα λοιπά, μια ομάδα ήταν να γίνει το 70-30 να εφαρμοστεί, Λουκάς Μπάλος, Χατζηχαραλάπους και διάφοροι άλλοι ήταν να γίνει το 60-40. Σε ένα ημίχρονο λοιπόν που είχαν κατέβει στο κηλικείο, είχε ανάψει η συζήτηση, έλεγε ο καθένας, μέσα σε πολύ βέβαια πολιτισμένο κλίμα, είχε ανάψει η συζήτηση και έλεγε ο καθένας τα υπέρ και του κατά της άποψής του. Όπως λοιπόν συζητάγανε, εμφανίστηκε ο Γιώργος ο Τρανόπουλος, μεγάλη μορφή της ΑΕΚ. Τον βλέπει ο Μπάρλος, του φωνάζει,
Του λέω, πες μου τι έγινε με τον αγώνα. Ο Γιώργος Οτρανόπουλος ασχολείται με την ποδηλασία, έτσι. Ήταν από τις πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες και τότε η ποδηλασία της ΑΕΚ ήταν η πρωταθλήτρια Ελλάδος με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Η Νάτα το Χατζιώνη και του λέει, μα καλά ρε πρόεδρε, εδώ συζητάμε τώρα ένα τόσο σοβαρό θέμα και εσύ τώρα θα μας πεις τι έγινε με την ποδηλασία, με τον Τρανόπουλο. Κνευρίστηκε λοιπόν και του λέει, Βάσο, ο ποδηλάτης, ο πυγμάχος, ο μπασκετμπολίστας και ο ποδοσφαιριστής φοράνε την ίδια φανέλα, έχουν δικέφαλο στο στήθος. Και όσα χιλιόμετρα του λέει και να κάνει ένας ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο, τα χιλιόμετρα που κάνει ένας ποδηλάτης δεν θα τα κάνει ποτέ ο ποδοσφαιριστής. Ναι, του λέει, με ενδιαφέρει. Θέλω να πω με αυτό το πράγμα ότι ποτέ δεν ξέχασε ότι υπήρχε και η ερασιτεχνική ΑΕΚ και πάντοτε έδινε τη βαρύτητα που της αναλογούσε και που της αξίζει να υπάρχει. Αυτά. Από εκεί και μετά, φεύγοντας ο Χατζηχαραλάμπους, αρχίσαμε διάφορες διοικήσεις. Δημήτρης Ρουσάκης, Άμκορ. Φύγανε τα γραφεία λοιπόν και πήγαμε στο γήπεδο. Στο Μόσχος? Όχι, στη θύρα 18, κάτω από τα σκαλοπάτια. Ήταν εκεί ο Γιώργος Οδελαβίνιας, ο Κώστας Οβλάχος, διευθυντής γηπέδου. Και ήταν και τα δικά μας τα γραφεία. Μικρά γραφεία, αλλά όμορφα, ζεστά, γλυκά. Άσχημες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες, όχι όμως τόσο πολύ δυσάρεστες που να σε κάνουν, ας πούμε, να γανακτήσεις με τα πάνω τους και με τα κάτω τους. Έως ότου κάποια στιγμή η διοίκηση Τάκη Δημητρακόπουλου, ΣΥΦΕΞ, 1988, παραδίδει τη διοίκηση στο Μάκη Ψωμιάτη. Και εκεί αρχίζει μία περίοδος πολύ διαφορετική από αυτή που είχα μάθει εγώ τα 8,5 χρόνια που ήμουνα στην ΑΕΚ. Άλλες συνθήκες, άλλοι άνθρωποι, άλλη νοοτροπία, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι ο Ψωμιάδης δεν ήταν ΑΕΚτζής, έτσι. Απλά ήταν άλλος άνθρωπος, δεν είχε καμία σχέση με τις προσωπικότητες τις προηγούμενες. Μία από τις πρώτες του κινήσεις ήταν να μετακομίσουμε. Και πήγαμε σε κάτι πολύ χλιδά τα γραφεία. Οι μετακομίσεις που έχω κάνει στην ΑΕΚ πρέπει να είναι γύρω στις 15, 16, 17, κάπου εκεί. Πήγαμε σε κάποια γραφεία λοιπόν δίπλα στο Χίλτον. Πολύ κλειδάτα, πολύ όμορφα, μια εποχή διαφορετική. Συνέβησαν όμως τρία γεγονότα και έκλεισε άσχημα αυτή η εποχή. Πολύ γνωστό θέμα η απαγωγή του παιδιού του Ντάνι Βρέινς, με πάρα πολλές έτσι άσχημες συνέπειες κτλ. Ο πυροβολισμός στην Έγλη τότε. Οπότε εκ των συνθήκων και επειδή τότε πάση περιπτώσει καταζητείτο και από την αστυνομία, εξαφανίστηκε και επικρατεί από εκεί και μετά ένα χάος διοικητικό. Ερχόντουσαν και φεύγαν οι πρόεδροι, αλλάζαμε συνέχεια προέδρους. Για πολλά διαστήματα δεν υπήρχε, υπήρχαν προσωρινές διοικήσεις. Και διοικήσεις, βέβαια επιστρέψαμε αμέσως πίσω στο Νίκος Γκούμας, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα για να πληρώσουμε τα γραφεία που είχε τότε ο κ. Ψωμιάδης. Με πολύ συχνές εκλογές, εν πάση περιπτώσει, την τελευταία φορά που υπήρχε μία διοίκηση ήταν το 1900, λίγο πριν το 1993, που υπήρχαν διάφορες διοικήσεις, Λεφάκι κτλ. Κτλ. Εκλογές επεισοδιακές με διάφορους προέδρους, δηλαδή με τους υποψήφιους που ο ένας εκ των δύο υποψηφίων, ας πούμε, ρίξανε βόμβα στο σπίτι του για να μην κατέβει υποψήφιος κτλ. Κτλ. Περνάει και η περίοδος Λεφάκι. Και έρχεται η περίοδος
για μένα μία από τις καλύτερες περιόδους της ΑΕΚ και ίσως και παρεξηγημένη. 1900, μισό λεπτάκι τώρα να θυμηθούμε και τις χρονολογίες. 95 που ανέλαβε ο Βρανίτσας. Ναι, το 1993 όμως συνέβη ένα που ήταν Ψωμιάδης πάλι, δεύτερη φορά Ψωμιάδης πριν να έρθει ο Λεφάκης. Δεύτερη φορά λοιπόν γίνεται Γενική Συνέλευση στο Γεώργιος Μόσχος, υποψήφιος Δημήτριος Ρουσάκης. Το Γεώργιος Μόσχος είχε μία είσοδο επί της λεωφόρου Δακελίας και η άλλη είσοδος ήταν από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Ξαφνικά λοιπόν εκεί που ήμουνα σε ένα γραφείο για να περάσουν τα μέλη να ψηφίσουμε, είχαμε βγάλει τα ψηφοδέλτια, τους υποψήφιους κτλ. Βλέπω πάλι ένα θεόρατο άνθρωπο μαζί με κάποια έτσι λίγο παιδάκια υψηλά και γεμάτα. Μπαίνουν μέσα, ρίχνουν το γραφείο, μπαίνουν μέσα στο Γεώργιος Μόσχος που γινόντουσαν οι εκλογές. Εξαφανίστηκε ο Δημήτρης Ρουσάκης. Από ό,τι λέγεται και από ό,τι, γιατί εγώ δεν τον είδα, απλά μου το είπαν τα παιδιά που ακολούθησαν πίσω του, τον πήρανε τα παιδιά του Ψωμιάδη και τον κρέμανσαν σε ένα δέντρο. Οπότε μπήκε μέσα, λέει αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Του λέω, Μάκη, δεν έχεις ψηφοδέλτια. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, χαρτοπετσέτες έχουμε εδώ πέρα. Λέω, έχουμε. Πολύ ωραία. Κατεβαίνει στο Γεώργιος Μόσχος εκεί που καθόντουσαν τα μέλη. Του λέει, πώς σε λένε, σένα, τάδε, ναι. Γράψε αυτός. Συν κάποιους γνωστούς του που είχε εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν έγινε η εκλογή, η δεύτερη του Μάκη Ψωμιάδη. Σημαντικό όμως είναι το εξής, ότι αφού μείναμε περίπου για ένα μήνα στα γραφεία της ΑΕΚ, με παίρνει το βράδυ τηλέφωνο, μου λέει, αγαπούλα, αύριο το πρωί μετακομίζουμε. Λέω, δηλαδή, τι εννοείς? Μου λέει, μετακομίζουμε, φεύγουμε, τα γραφεία θα πάνε στην Οδό Αμερικής. Πίσω από τα γραφεία, από εκεί που καθόμουν εγώ στο γραφείο, αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας, για μένα υπήρχε ο μεγαλύτερος θησαυρός της ΑΕΚ. Υπήρχαν τα βιβλία πρακτικών, γραμμένα με πένα, από το 1928 μέχρι και το 1993. Στα γραφεία της Φιλαδέλφειας. Στα γραφεία του γηπέδου. Υπήρχαν, ο ένας θησαυρός ήταν αυτός και ο άλλος θησαυρός ήταν το κύπελο της ομάδας του 68. Τα βιβλία λοιπόν αυτά, τα οποία ήταν η ζωντανή ιστορία της ΑΕΚ και πιστεύω ότι αν κάποιος διάβαζε, εγώ δηλαδή σε ώρες τις οποίες δεν είχα δουλειά, έμαθα την ιστορία της ΑΕΚ μέσα από τα γραφόμενα όλων αυτών των ανθρώπων, τα οποία ήταν συγκλονιστικά, συγκινητικά και πράγματα τα οποία ίσως δεν έχουν υποθεί ποτέ και δεν τα ξέρει και κανένας. Εάν θα διάβαζες χάρη πρακτικά που είχε γράψει τότε με το χέρι του ο Ιωνάς, με το χέρι του Νίκο Σογκού, μας τα έκλαιγες. Αυτή ήταν η ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, πρόλαβα το βράδυ, πήγα στα γραφεία κρυφά και πήρα το κύπελο της ομάδας του 68. Τα βιβλία των πρακτικών ήταν πάρα πολλά, δηλαδή τα πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, γύρω στα 80 βιβλία πρακτικών μεγάλα. Δεν μπορούσα να τα σηκώσω, δεν μπορούσα να τα μεταφέρω. Το μόνο που πρόλαβα να σώσω ήταν το κύπελο της ομάδας του 68, το οποίο παρέμεινε στην αποθήκη του σπιτιού μου για 2 χρόνια. Και έτσι και σώθηκε και έτσι και υπάρχει ακόμα το κύπελο της ομάδας. Τα βιβλία εξαφανίστηκαν, τα πρακτικά εξαφανίστηκαν, ξαφνικά βρεθήκαμε μέσα σε ένα γραφείο το οποίο από κάτω ήταν ένα γκέι μπαρ, ένα μπουζουξίδικο, ένα καφέ, ένα ρέστοραν και τα λοιπά. Κυκλοφορούσαν ό,τι κόσμος μπορείς να φανταστείς και κάπου στη μέση σε ένα γραφείο ήμουν εγώ, ας πούμε, σαν ΑΕΚ. Αυτό ήταν το για μένα συγκλονιστικό. Δηλαδή πάρα πολλές φορές προσπάθησα και τον παρακάλεσα, του έλεγα, Μάκη,
Εντάξει, πάνε τα κύπελα, πάνε τα βιβλία των πρακτικών, δώσε μου τα σε παρακαλώ. Να τα βάλουμε κάπου, του λέει, θα σ' αρέσουν και σένα, διάβασέ τα να δεις. Είσαι αεκτζής, δες τα. Δεν τα ξαναείδα ποτέ. Ξαφανίστηκα. Και το άλλο πολύ σημαντικό γεγονός ήταν ότι, εν πάση περιπτώσει, βγήκε τότε εντολή από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ξέρεις, για να είσαι πρόεδρος πρέπει να έχεις λευκό ποινικό μητρό. Οπότε ο Ψωμιάδης δεν υπήρχε τότε έτσι λευκό ποινικό μητρό και αναγκαστικά έφυγε από την ΑΕΚ. Πριν να φύγει όμως από την ΑΕΚ, το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν με τη μεταγραφή του Νάσου Γαλακτερού. Τότε είχε συστεί όλη η ΑΕΚ, γιατί ο Νάσος ο Γαλακτερός ήταν το πιο μεγάλο όνομα στο μπάσκετ, το πιο ελπιδοφόρο. Τι να πω τώρα για αυτό το πράγμα, τι να πω και τι να πρωτοθυμηθώ. Πριν τον Ψωμιάδη υπήρχε ο Κώστας ο Βουτσόπουλος. Κώστας Βουτσόπουλος λοιπόν προφανώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νίκο Βεζιρτζή του ΠΑΟΚ για να απολυθεί ο Γαλακτερός. Έχει αρχίσει και διαδίδεται το θέμα αυτό. Μαζεύεται η original έξω από τα γραφεία, γίνεται χαμός, γίνεται κατάληψη των γραφείων. Για μία εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα γραφεία. Τελείωσε η κατάληψη. Εμείς ήμασταν βέβαιοι ότι ο Γαλακτερός δεν έχει πωληθεί και προκύπτει το εξής θέμα. Γίνεται ένα έκτακτο συμβούλιο και λέει ο Βουτσόπουλος, παιδιά, πρέπει να δοθεί ο Γαλακτερός, δεν γίνεται αλλιώς. Τότε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο είχε πάρει την εξής απόφαση. Καταρχήν, τυπικά, για να γίνει μία μεταγραφή θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του σωματείου. Και το δεύτερο, είχαν πάρει την απόφαση μαζί με οποιαδήποτε μεταγραφή εκτός από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα να συνυπογράφω κι εγώ. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα και έμαθα ότι θα γίνει μεταγραφή του Γαλακτερού, πήρα τη σφραγίδα των γραφείων της ΑΕΚ, έκλεισα τα γραφεία και εξαφανίστηκα για 2 ημέρες. Έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει η μεταγραφή. Με πλησίασε άνθρωπος παράγοντας του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ γνωστός, το απόγευμα πριν να φύγω να πάρω τη σφραγίδα και να κλείσω τα γραφεία, ξαφνικά ήρθε ένας κουστούμάτος με ένα βαλιτσάκι. Στο βαλιτσάκι λοιπόν αυτό λέει την κυρία Στεφή, εγώ είμαι, καθόμαστε στο γραφείο, στο βαλιτσάκι αυτό υπήρχαν τότε μέσα 200.000 δραχμές. Του λέω τι είναι αυτά. Μου λέει να βάλεις την υπογραφή σου και να σφραγίσεις το δελτίο. Ούτε την υπογραφή θα βάλω, ούτε θα σφραγίσει. Σήκω και φεύγα τώρα, αυτή τη στιγμή. Τότε παρόν ήταν και σε όλη αυτή τη συζήτηση και ο Νίκος Ωνεσιάδης. Βάση περιπτώσει, εξαφανίστηκα λοιπόν για 2 ημέρες από τα γραφεία της ΑΕΚ. Λέμε εντάξει, αφού δεν μπήκε η σφραγίδα, άρα δεν θα γίνει μεταγραφή. Δυστυχώς η μεταγραφή έγινε. Φτάσαμε στον αθλητικό δικαστή. Αθλητικό δικαστή, δικηγόρος τότε του ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Βενιζέλος, πολιτικός. Και η δίκη βέβαια χάθηκε. Την ίδια περίοδο και ο Παταβούκας είχε πήγει από την ΑΕΚ με προσφυγή και πήγε στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Ακριβώς. Διαλύθηκε τότε η ομάδα του μπάσκετ. Είχε φύγει ο Μινάς ο Γκέκος πιο πριν, ακολούθησε ο Νάσος και μετά ο Κώστας. Και άρχισε η Κατιούσα, τα σκαμπανεβάσματα εκεί στο μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι καταστάσεις διότι να συμβαίνουν. Ή σε αποδυναμώνουν και απογοητεύεσαι ή δυναμώνεις πιο πολύ και πεισμώνεις περισσότερο. Στη δική μου την περίπτωση, χάρη εγώ πείσμωνα περισσότερο και το πάθος μου για την άκρη γινόταν ακόμα πιο μεγάλο. Οι εμπειρίες ήταν άσχημες, ήταν σκληρές. Πολλές φορές μου λέγανε πως αντέχεις. Και λέω, παιδιά, έχω αντικαταστήσει τα έντερα του στομάχου μου και τα νεύρα του εγκεφάλου μου με ατσάλι. Αλλιώς δεν γίνεται.
Έχω κλάψει πάρα πολλές φορές, αμέτρητες φορές. Υπήρξε περίοδος που πρόεδρος της ΑΕΚ, ας πούμε, μου έλεγε ότι ξέρεις, αν δεν κάνουμε σχέση, ας πούμε, δεν θα σε πληρώσω ποτέ, μείνα 6 μήνες απλήρωτη. Και πολλά τέτοιες ιστορίες. Εν πάση περιπτώσει, φεύγει λοιπόν ο Ψωμιάδης το 1993 και έρχεται η χρυσή εποχή για μένα, για τον μπάσκετ και την αεραστεχνική, Γιάννης Φιλίππου. Ο Μιχάλης Ουλεφάκης Ήτανε μετά. Που γίνανε οι εκλογές. Για ένα διάστημα, για 20 μέρες, ανέλαβε ο Χαράλαμπος ο Δημητρέλος, επειδή υπήρχε κενό διοικητικό, και μετά το Χαράλαμπο το Δημητρέλο, στο Τιτάνια κάναμε μια συνέλευση και εξελέγει ο Μιχάλης Ουλεφάκης. Το προσπερνάμε αυτό και πάμε στη χρυσή εποχή. Γιάννης Φιλίππου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δήλωσε ποτέ ΑΕΚτζής. Ποτέ. Όμως πιστεύω ότι έγινε ΑΕΚτζής. Και μακάρι πάρα πολλοί πρόεδροι της ΑΕΚ ας μην δηλώναν ΑΕΚτζίδες, γιατί αυτός είχε και το θάρρος και δεν δήλωνε ΑΕΚτζής. Έκανε λάθη, έμαθε από τα λάθη του, όμως ήταν από τους λίγους προέδρους. Καταρχήν έφερε μετά από 32 χρόνια πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Είχαμε το κύπελο το ευρωπαϊκό, πήραμε την πρώτη χρονιά που ήρθε το κύπελο Ελλάδος επάνω στη Θεσσαλονίκη. Ένας παράγοντας ο οποίος μέρα με τη μέρα, όσο άσχετος κι αν ήτανε, γινότανε και πιο παθιασμένος. Ερχότανε, πέρασε ένας χρόνος, η διοίκηση Φιλίππου Γρανίτσα έμεινε για 12 χρόνια. Στα 12 χρόνια αυτά είχε μεταλλαχθεί, είχε γίνει ένας άλλος Φιλίππου. Τα χρήματα που έβαλε, γιατί αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι, ήταν 22 δισεκατομμύρια δραχμές. Συντηρούσε την αεραστεχνική, συντηρούσε το μπάσκετ. Υπήρξαν περίοδοι που ερχόντουσαν στα γραφεία μας τούβλα που λέγαμε τα λεφτά. Μεγάλοι προπονητές, μεγάλοι παίκτες και πάρα πολλές διακρίσεις. Για μένα προσωπικά ήταν τεράστιο το λάθος και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο και στην Original για τον διωγμό του Φιλίππου. Την ημέρα που έφυγε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εύθυκτος, ήταν ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια πολύ. Εκτός από το κλασικό το ΑΕΚ Φιλίππου, η ΑΕΚ δεν θα γίνει ποτέ αγελαδίτσα κτλ. Κάποια μέρα φώναξαν κάτι πάρα πολύ άσχημο για τη μητέρα του, υπερήλικας η μητέρα του, την αγαπούσε πάρα πάρα πολύ, οπότε γύρισε πίσω, με κοίταξε, καθόμουν πίσω του και μου λέει τελειώσαμε. Σήμερα τελειώσαμε. Και μετά από 2 ημέρες έφυγε από την ΑΕΚ. Είχε όνειρα, είχε για το γήπεδο όνειρα. Ήθελε να συμμετέχει, ήθελε να βάλει λεφτά. Υπήρξε τότε και μια διαφωνία τέλος πάντων και με τη διοίκηση Νικολαίδη. Πιστεύω ότι αν είχε μείνει στην ΑΕΚ και η αεραστεχνική και το μπάσκετ θα ήταν πολύ διαφορετικά, γιατί μην ξεχνάς ότι αμέσως μετά σχεδόν πέσαμε και κατηγορία, έτσι, μετά την παρέτηση του Γιάννη του Φιλίππου. Απογοητεύτηκε όμως. Την ημέρα που έφευγε μου είπε ότι ίσως έκανα λάθος που ασχολήθηκα, ελπίδα, με την ΑΕΚ. Του λέω γιατί πρόεδρε. Μου λέει γιατί εγώ δεν μπήκα στην ΑΕΚ ούτε για να γίνω γνωστός, ούτε για να πουλήσω τα προϊόντα μου. Αντίθετα, αυτό μου έκανε και κακό. Γιατί πάρα πολλοί πελάτες, ας πούμε, οι οποίοι μπορεί να ήταν Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί, δεν παίρνανε γιαούρτια επειδή ήμουν στην ΑΕΚ. Μπήκα στην ΑΕΚ γιατί πίστεψα ότι θα μπορούσα να κάνω, να προσφέρω κάτι. Αλλά τελικά ίσως ήταν καλύτερα όλα αυτά τα χρήματα που έδωσα να τα έδινα σε ένα ίδρυμα και να είχα κάνει καλά ορισμένους ανθρώπους. Εδώ μου λέει το μόνο που πήρα ήταν απογοήτευση. Αυτά για το Γιάννη το Φιλίππου και Γιάννη Γρανίτσα. Εκτός από το θέμα με τον κόσμο, υπάρχει και μία άποψη ότι ο κύριος Φιλίππου απομακρύνθηκε επειδή δεν προχώρησε το project του γηπέδου. Πιστεύετε ότι έχει δώσει αλήθεια σε αυτό? Όχι. Γιατί εάν ήθελε να εκμεταλλευτεί το γήπεδο, και το γήπεδο πέσω, ας πούμε, ότι γινότανε.
Και ας είχε αποχωρήσει ο Φιλίππο. Ο Φιλίππο αυτά που ήθελε να κάνει θα μπορούσε και πάλι να ρίξει λεφτά και να εκμεταλλευτεί χώρους του γηπέδου. Άνετα. Δεν θα τον εμπόδιζε κάτι σε αυτό. Αλλά εκτός αυτού δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην ΑΕΚ για να κερδίσει. Και πίστεψέ με αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ότι δεν μπήκε για να κερδίσει στην ΑΕΚ. Αντίθετα έχασε. Παρασύρθηκε. Ο Γιάννης ο Γρανίτσας, ένας άσχετα με το θέμα του γηπέδου, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φανατικός ΑΕΚτζής και στον οποίο ο Γιάννης ο Φιλίππου είχε μια δυναμία. Έκανε ό,τι του έλεγε. Δεν είχε λόγους να ασχοληθεί. Δεν είχε λόγους να εγκαταλείψει την ΑΕΚ εάν δεν τον είχαν προσβάλει τότε, εάν δεν τον είχαν μειώσει. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχασε, Φιλίππου, όχι. Στο θέμα του γηπέδου, τι πιστεύετε ότι έφταξε και γκρεμίστηκε και μετά δεν ξαναχτίστηκε? Πιστεύω ότι υπήρξε καταρχήν μεγάλη πολιτική παρέμβαση. Ο Γιάννης ο Γρανίτσας τότε τον ανάγκασε το Πασόκ καταρχήν να κατέβει σαν υποψήφιος βουλευτής και η υπόσχεση η οποία είχε πάρει τότε ήταν ότι γκρέμισε το γήπεδο και εμείς είμαστε εδώ πέρα. Τον γέλασα. Πολιτική είναι αυτή. Γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Πιστεύω ότι ο Γρανίτσας από τότε και μετά δεν έχει ξανακοιμηθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ΑΕΚτζής, είναι ΑΕΚτζής και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ξαναπατήσει στη Φιλαδέλφεια. Του είχα κάνει μια ερώτηση τότε και του λέω, κύριε Γιάννη, θα αναλάβεις την ευθύνη και της αποτυχίας και της επιτυχίας? Μου λέει, ναι, είμαι σίγουρος, ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τότε είχε ιδρυθεί η εταιρεία Ειδικέφαλος ΑΕ σαν πρόεδρος της Αεραστεχνικής που ήταν. Ο όρος λοιπόν που υπήρχε τότε, και ίσως αυτό το πράγμα δεν ξέρω για ποιο λόγο, όλοι το παραβλέπουν, ήταν το εξής. Το γήπεδο θα ανήκε στην Αεραστεχνική ΑΕΚ και Ειδικέφαλος ΑΕ, το 90% των μετοχών το είχε το σωματείο ΑΕΚ και το 10%, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει κάποια ανώνυμη εταιρεία, έτσι, για να μπορούν να παρθούν και κάποια χρήματα. Και το 10% θα το είχε ο εκάστοτε πρόεδρος της Αεραστεχνικής. Δεν υπήρχε πουθενά κάποιος ιδιώτης. Αεραστεχνική ΑΕΚ και μόνο. Δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι και αυτός δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να βγάλει κάτι από την ΑΕΚ. Του υποσχέθηκαν, δεν τήρησαν την υπόσχεση. Θυμάστε τότε ότι είχε γίνει και η υπόθεση που επενέβη ο Κόκαλης και πήραμε το φάκελο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Όταν γκρεμιζόταν το γήπεδο που ήταν δεύτερο σπίτι για σας, πώς νιώθατε? Είχα κρυφτεί πίσω από μια κολόνα της ΔΕΗ την ημέρα του γκρεμίσματος. Είχα πάει από την πλευρά του Άλσους και καθόμουν πίσω από μια κολόνα της ΔΕΗ και έκλαιγα. Δεν μπορώ να σου δώσω τώρα τα συναισθήματα. Εγώ περνούσα πολύ περισσότερες ώρες μέσα στο γήπεδο. Αυτό ήταν το σπίτι μου, από μικρό παιδάκι. Δεν κοίταξα ποτέ, ας πούμε, τι ώρα είναι για να φύγω. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Κάθε γωνιά του γηπέδου την ήξερα με την παραμικρή της λεπτομέρεια. Μετά την εποχή Φιλίππου Γρανίτσα, τι αναμνήσεις έχετε τα επόμενα χρόνια? Άσχημες. Δεν θα έλεγα καλές. Εντάξει, μεσολάβησε μια εποχή που ήρθε ο Ανδρέας ο Ανατολιωτάκης στην Αεραστεχνική ΑΕΚ. Ένας άνθρωπος ο οποίος με την όποια οικονομική δυνατότητα είχε έβαλε χρήματα. Δεν έκανε κακό στην ΑΕΚ, ούτε αυτός ο άνθρωπος. Έβαλε χρήματα. Απλά ήταν πολύ εύκολος στόχος για τα διάφορα τσιμάνια που υπήρχαν μέσα στην ΑΕΚ. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καταλάβαιναν, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι αυτού του είδους οι άνθρωποι και πίστεψέ με υπάρχουν όχι μόνο στην ΑΕΚ, υπάρχουν σε όλα τα σωματεία που μπορούν να βλέπουν κάποιον εάν είναι θύμα και αν μπορούν να του φάνε λεφτά. Δυστυχώς ο Ανατολιωτάκης, ένας πολύ καλός άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος με τις όποιες οικονομικές δυνατότητες είχε, έβαλε χρήματα στην ΑΕΚ, δεν έφαγε χρήματα, τον πιάνανε δυστυχώς θύμα. Πολύ. Και του φάγανε και πάρα πολλά χρήματα οι διάφοροι
που κυκλοφορούσαν εκεί. Και πάμε στα τελευταία χρόνια που είσαστε στην ΑΕΚ. Όχι, μετά πάμε στη διοίκηση της Original. 2008, Δημήτρης Χατζηχρήστος. Εκεί άλλα δεδομένα, άλλες καταστάσεις. Ένας υπερβάλλον ενθουσιασμός ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, πλέον άλλαξε σελίδα, ότι τώρα την ΑΕΚ τη διοικούν πλέον οι οπαδοί της, εταιρεία λαϊκής βάσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι τελείως διαφορετικό. Κάθε Δευτέρα, ας πούμε, τα γραφεία γεμίζανε από κόσμο, από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Δημήτρης Χατζηχρήστος, πρόεδρος της ΑΕΚ. Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος της ΑΕΚ ο Χατζηχρήστος. Ήταν ο καθοδηγητής. Άλλοι διοικούσανε. Χατζηχρήστος όχι. Πολλά λάθη. Θέλω να πιστεύω όχι εσκεμένα. Υπήρχαν και αξιόλογοι άνθρωποι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ. Υπήρχε, ας πούμε, ο Νίκος, ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος είχε αναλάβει τότε και την ποδηλασία, ήταν και γενικός αρχηγός, αλλά ο Νίκος, ας πούμε, κινείται στο κλίμα πάντοτε του ρομαντισμού, της ΑΕΚ, της παλιάς κτλ. Αναγεννήθηκε η ποδηλασία όμως. Αναγεννήθηκε τότε, ναι, αναγεννήθηκε. Πολύ σημαντικό τότε, Σταύρος Αταμίδης στη διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το εραστεχνικό σωματείο τότε, επί Σταύρου Αταμίδη, γιατί εγώ θέλω να λέω την αλήθεια, πήρε 1.000.000 ευρώ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος της έδωσε πάρα πολλά χρήματα, επί Αταμίδη. Δεν τον κρίνω σαν παράγοντα, μιλάω για τη σχέση του με την εραστεχνική, έτσι. Πιστεύω ότι οι οπαδοί τότε της Original, οι φίλοι του Χατζηχρήστου, τον γκρινιάζανε πολύ και του λέγανε ότι πρέπει να φύγεις από πρόεδρος, δεν κάνεις, εσύ είσαι για την εξέδρα κτλ. Οπότε μετά από εκεί και έπειτα, φεύγοντας ο Χατζηχρήστος, έκλεισε μια άλλη σελίδα και προσπαθήσανε τότε να μπούμε σε μια διαφορετική νοοτροπία από ανθρώπους που ήταν από την προηγούμενη διοίκηση και νέους ανθρώπους, οι οποίοι όμως, εντάξει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους δεν θα έλεγα ότι τα καταφέρανε και πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν φιλότιμες προσπάθειες, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κώστας ο Παπαδημητρίου έκανε κάποιες φιλότιμες προσπάθειες. Από εκεί και μετά ήρθε για 10 ημέρες πρόεδρος της ΑΕΚ Κώστας Νεστορίδης, έτσι. Απίστευτο πράγμα. Και μετά άρχισε η κατρακύλα. Θανάσης Μιχαήλ, ο οποίος ήρθε σε ρήξη με την διοίκηση τότε της Original και έφυγε άρον-άρον. Τι να πω τώρα. Και μία ωραία πρωία, ξαφνικά ενεφανίστηκε στα γραφεία ο σημερινός πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Αλεξίου, φίλος του κυρίου Δημήτρη Χατζηχρήστου. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ο Αλεξίου δεν εμφανίστηκε στην ΑΕΚ μόνος του. Ο Αλεξίου ήρθε από τον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κοτσάτος. Και άρχισε μία διοίκηση δειλά-δειλά, με όνειρα, με κάποια, η ομάδα τότε, η ΠΑΕ, είχε πέσει κατηγορία. Δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες συνθήκες και, εν πάση περιπτώσει, μία κατάσταση στην οποία νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε τότε ήταν ο υποβιβασμός, δηλαδή και το εραστεχνικό σωματείο, αυτό την απασχολήσω, ο υποβιβασμός της ΠΑΕ ΑΕΚ. Τι θέλεις να σου πω τώρα για αυτά, τι θέλεις να σου πω. Κάποια στιγμή φύγατε από την ΑΕΚ μετά από τόσα χρόνια, μετά από 35 χρόνια περίπου. Τι έγινε, τι συνέβη και... Έφτασε η πολύ άσχημη ημέρα που μας κάνανε έξωση από τα γραφεία. Μία μέρα εφιαλτική. Επί της Δακελίας ήταν. Επί της Δακελίας, μήνα Μάιο. Υπήρχαν χρέη πολλά στα ενίκια. Ο ιδιοκτήτης τότε των γραφείων επέμενε ότι εάν δεν του δώσουμε, εν πάση περιπτώσει, έναντι κάποια χρήματα, θα μας κάνει έξωση. Όπως και όντως έγινε. Μας έκανε την έξωση. Και για 20 ημέρες, τις πρώτες 20 ημέρες,
τα γραφεία μας ήταν κάτω στη Βυζαντινή γωνιά. Στη συνέχεια όμως, επειδή γινόμασταν περίγελος των ανθρώπων, δηλαδή έρχονταν ο καθένας εκεί μέσα, γιατί ξέρεις ότι στη Βυζαντινή γωνιά, στη Φιλαδέλφια γενικά, είναι αεκτζίδες. Μας ξέρανε, μας βλέπανε. Παιδιά, τι έγινε, παιδιά, τι έγινε, γιατί έγινε αυτό. Και προς αποφυγή όλων αυτών των καταστάσεων, αποφάσισα ότι τα γραφεία πρέπει να πάνε κάπου. Και αποφάσισα να τα πάρω στο σπίτι μου. Για ένα διάστημα λοιπόν, το σπίτι μου ήταν τα γραφεία της ΣΑΚ. Ντρεπόμουν, περνάνε τηλέφωνα από τις ομοσπονδίες και δεν ήξερα τι να πω, δεν ήθελα να πω ότι μας έχουν κάνει έξωση και έλεγαν, ξέρετε, άλλαξε το νούμερο, το φάξ μας δεν είναι, έχει πάθει κάποια βλάβη, εν πάση περιπτώσει, και προσωρινά είμαστε σε αυτά εδώ πέρα τα νούμερα. Και γινόταν όλες οι επαφές με τους αθλητές, με τις ομοσπονδίες και τα λοιπά, μέσα από το σπίτι μου. Στη συνέχεια είπαν πρόεδρος πλέον της ΑΕΚ, μετά από ένα εξάμηνο ο Κοτσάτος έφυγε και είχε αναλάβει ο κύριος Αλεξίου. Στη συνέχεια είπαμε ότι πρέπει να βρούμε κάποια γραφεία. Βγήκα λοιπόν εκεί στον πεζόδρομο της Δεκελίας, πίσω από τη Δεκελίας, πάνω από τη Δεκελίας, ζητούσα γραφεία όταν ακούγαν ΑΕΚ. Λέγανε ότι παιδιά, χρωστάτε λεφτά, δεν είσαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να σας νοικιάσουμε γραφεία. Ντρεπόμουνα, δε συγχάρη, ντρεπόμουνα. Λέω, μα τώρα είναι καταστάσεις διαφορετικές, θα είμαστε συνεπείς και τα λοιπά. Δεν μας νίκιαζε κανένας γραφεία. Κάποια στιγμή βρήκα ένα φίλο μου, κάτω από την Δεκελία, στην οδό, πώς λέγεται η οδό. Πίνδου. Στην Πίνδου. Μου λέει, Ελπίδα, σε λυπάμαι, έχω ένα διαμερισματάκι, είναι 2,5 και τα λοιπά, θέλεις να το νοικιάσετε, να στο νοικιάσω, να το νοικιάσουμε. Αύγουστο μήνα λοιπόν, νοικιάσαμε τα γραφεία, τέλος πάντων, της ΑΕΚ. Στο εντωμεταξύ όμως, τότε έπρεπε να γίνει η Γενική Συνέλευση για να ιδρυθεί και εκ νέου πάλι η ΠΑΕ ΑΕΚ και η ΚΑΕ ΑΕΚ. Γραφεία δεν υπήρχανε, ήταν πριν να βρω αυτό το διαμέρισμα. Οπότε με τις επαφές που έκανα τότε και με τον κύριο Μελισσανίδη και με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής, μου λένε, Ελπίδα, πρέπει να γίνει, δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε την ίδρυση, είναι η πιο σημαντική συνέλευση. Λέω, πρόεδρε, δεν έχω κομπιούτερ, δεν έχω τίποτα, δεν ξέρω πού είναι τα μέλη κτλ. Μου λέει, κάποιο τρόπο πρέπει να τον βρούμε. Βρήκα λοιπόν τον ιδιοκτήτη των παλιών μας γραφείων και τον παρακάλεσα, του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε μου από μέσα τουλάχιστον τα κομπιούτερ να κάνω τη Γενική Συνέλευση και εντάξει, μετά ξανακλείδωσέ τα γραφεία. Μου λέει, ωραία, θα στα δώσω, αλλά με έναν όρο. Ο όρος αυτός είναι ότι πρέπει από κάτω που είναι η αποθήκη να μου την καθαρίσετε. Λέω, εντάξει, ας την καθαρίσουμε. Κατέβηκα λοιπόν κάτω στην αποθήκη, μια κατάσταση εφιαλτική. Στην αποθήκη αυτή μέσα έσκαγε η αποχέτευση της Βυζαντινής γωνιάς. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς ήταν όλα τα πράγματα. Μέσα στις ακαθαρσίες, κατσαρίδες, τα ποντίκια κτλ. Έπρεπε να πάρω κάποια πράγματα και από την αποθήκη για να τα πάω και στο καινούριο το γραφείο. Ζήτησα λεφτά τότε. Λέω, να κάνουμε κάποια, να φέρουμε κάποιους εργάτες, να καθαρίσουμε την αποθήκη για να μπορέσω να πάρω τους υπολογιστές, να κάνουμε τη συνέλευση δωρεάν στο πνευματικό κέντρο. Δεν υπάρχουν λεφτά, μου λέει. Και αναγκάστηκα τότε και πήρα τον άντρα μου μαζί με 3-4 άτομα και πήγανε και καθαρίσανε όσα καθαρίσανε. Τα χρήματα βέβαια τα έβαλε ο άντρας μου, έτσι. Δεν πήραμε ποτέ λεφτά από την ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε τη μετακόμιση, γίνεται η συνέλευση και αμέσως μετά τη συνέλευση πάμε στα γραφεία. Στα γραφεία αυτά, χάρη, δεν πάτησε ούτε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν ξέρανε πού ήτανε. Τα λέω αυτά τα πράγματα με όλη την ειλικρίνεια και ας έρθει κάποιος να με διαψεύσει. Τα λεφτά για τη μετακόμιση αναγκαστήκαμε τα μισά χρήματα να τα δώσω από κάποιες συνδρομές που είχα μαζέψει από τη Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα τα έβαλα από την τσέπη μου. Όταν πήγαμε λοιπόν σε αυτό το διαμέρισμα, δεν υπήρχε ούτε φως, ούτε νερό, ούτε τίποτα.
παρακάλεσα, είπα τουλάχιστον να βάλουμε λίγο φως. Ήταν Αύγουστος μήνας, είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και η Φιλαδέλφια έχει υπερβολική ζέστη. Δεν έχουμε χρήματα για να βάλουμε φως. Καθόμουν λοιπόν, σκούπιζα, σφουγγάριζα με 40 βαθμούς, δεν είχαμε ένα μπουκάλι νερό. Καθάριζα τις τουαλέτες, αλλά δεν ντρεπόμουν, ρε Σιχάρη. Καθάρισα την τουαλέτα για να έχει γραφεία η ΑΕΚ. Βάλαμε ό,τι βάλαμε, τέλος πάντων, αυτά που πήραμε, που είχαμε. Και έτσι γίνανε τα γραφεία. Οι μήνες περνάγανε, να φτάσουμε στο διατάφτα. Αφού φτάσαμε τα γραφεία, γίνεται και ένα συμβούλιο, γνωρίζουν επιτέλους οι σύμβουλοι και πού είναι τα καινούργια γραφεία της ΑΕΚ. Εντάξει, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, θα κάνουμε υπομονή, θα περάσει ο καιρός και κάτι θα γίνει. Περνάνε 2 μήνες, 5 μήνες, 10 μήνες, 15 μήνες, 18 μήνες. Παρακαλούσα, επαιτία έκανα, να μας δώσουν κάτι, έστω 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες. Ερχόντουσαν παιδιά, τα 2 τα παιδιά, ο Μάνθος και ο Βασίλης, ο οποίος ο ένας εξ αυτών, εν πάση περιπτώσει, είχε και πολλά παιδιά. Δεν είχαν να φάνε στην κυριολεξία, ερχόντουσαν επάνω στα γραφεία της ΑΕΚ και ερχόντουσαν με τα πόδια. Δεν είχαν λεφτά για τη συγκοινωνία. Τι να σου πω, μια κατάσταση τραγική. Παρακαλούσα, ξαναπαρακαλούσα, έστω ανέβηκα πάνω στην ΠΑΕ, έκανα κάποια επαφή. Μήπως μπορέσουν να μας δώσουν κάτι, έστω 2-3 μήνες, για να μπορέσει να γεμίσει λίγο το ψυγείο. Απάντηση δεν πήρα καμία. Το διατάφτα. Φτάσαμε σε μια κατάσταση, αφού έβλεπα το κύριο Αλεξίου πλέον δεν έβγαινε ούτε και στα τηλέφωνα. Το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο πλην ορισμένων μελών δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή υπήρχαν και κάποια μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ήταν ο Βασίλης ο Βάσιος, ο Νίκος ο Γιωργατζόγλου, ο Σπύρος ο Παπαϊωάννου, τα οποία είχαν φιλότιμο και είχαν διάθεση και μας είπαν, παιδιά, θέλετε να σας δώσουμε, ξέρω εγώ, 150-200 ευρώ. Λέω, όχι, δεν είναι, γιατί δεν είμαστε ζητιάνοι, ούτε ζητάμε δανεικά, ζητάμε τα λεφτά μας, απλά σας παρακαλώ, πιέστε τους, μήπως να μας δώσουν κάτι. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Η απάντηση ήταν, με λίγα λόγια, ότι ξέρετε κάτι, κάντε ό,τι θέλετε, λεφτά δεν πρόκειται να πάρετε. Εντάξει, κάποια στιγμή λοιπόν ανακαρτήσαμε 17 Σεπτεμβρίου το 2014. Θυμάμαι την ημερομηνία αυτή γιατί είναι και η μέρα της γιορτής μου, 17 Σεπτεμβρίου. Αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε επίσκεψη εργασίας. Μήπως αν πιέσουμε την κατάσταση μπορέσει να γίνει κάτι. Δεν πήραμε καμία απάντηση και από εκεί και μετά δικαστήρια και ξανά δικαστήρια και ξανά δικαστήρια. Σου είπα και στην αρχή έτσι της συζήτησής μας ότι έχω κλάψει πολλές φορές την ΑΕΚ. Τόσο πολύ μεγάλο πόνο όσο την πρώτη ημέρα που πήγαμε στα δικαστήρια δεν έχω νιώσει στη ζωή μου. Δεν το πίστευα αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν ξύπνησα και έγινε το πρώτο δικαστήριο της ΑΕΚ, λέω, πού πας ρε Σιλπίδα, πού πας, πας τώρα στην ΑΕΚ, στα δικαστήρια. Και βέβαια όλοι οι άνθρωποι, αυτοί που απέμειναν τέλος πάντων από την ΑΕΚ, είπαν όχι, δεν πας ρε Σιλπίδα την ΑΕΚ στα δικαστήρια, πας πρόσωπα. Η ΑΕΚ δεν σε σεβάστηκε, τα πρόσωπα της ΑΕΚ δεν σε σεβάστηκαν. Η ΑΕΚ αυτή δεν είναι η ΑΕΚ που έχεις εσύ μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην καρδιά σου. Είναι κάποια άλλη ΑΕΚ. Εγώ είχα μάθει ότι η ΑΕΚ ήταν μια οικογένεια. Τώρα πια δεν υπήρχε οικογένεια. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η καρέκλα. Ήταν τα αξιώματα. Ήταν το βόλεμα. Και η απόδειξη είναι ότι αμέσως μετά, ας πούμε, φεύγοντας εμείς από την ΑΕΚ, τις δικές μας τις θέσεις, τις πήρα καταρχήν για ένα διάστημα μια γνωστή του Αλεξίου και στη συνέχεια η σύζυγος του κυρίου Αλεξίου. Σε αυτή τη διοίκηση άκουσα και τη λέξη μαγαζί. Η ΑΕΚ δεν είναι μαγαζί, δεν είναι μαγαζί κανενός. Η ΑΕΚ
Είναι αυτό που μας έλεγε ο Μπάρλος, ο Χατζηχαραλάμπους και όλοι αυτοί οι μεγάλοι πρόεδροι. Η ΑΕΚ είναι οικογένεια και η ΑΕΚ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο οι αθλητές που εκεί αν χρωστάνε σε κάποιον θα γραφτεί με μεγάλα γράμματα, θα πάει σε όλα τα site ας πούμε, θα γίνει γνωστό, θα υπάρχουν συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων. Και εμείς, οι υπαλλήλοι της ΑΕΚ, είμαστε μέσα στην οικογένεια της ΑΕΚ. Και αν δεν υπήρχαν με εμείς, δεν θα υπήρχαν, όπως λέει και ο Σαββόπουλος, δεν θα υπήρχαν οι άλλοι. Γιατί για να υπάρχουν και για να λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα, έπρεπε κάποιος να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Και η δικιά μας η δουλειά μπορεί να μην είναι η δουλειά που θα είσαι πρωτοσέλιδος στην εφημερίδα ή θα βάλεις τον γκολ, όμως χωρίς εμάς δεν μπορούσε και να λειτουργήσει το σωματείο. Θα ήθελα πραγματικά, επειδή όλοι οι κύκλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή κλείνουν. Εάν ήταν να έρθει η ώρα και να έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, ας έκλεινε. Αλλά ας έκλεινε με αξιοπρέπεια. Και όχι με αυτόν τον τρόπο. Δεν άξιζε όχι μόνο σε μένα και στα υπόλοιπα τα παιδιά και στους συναδέλφους μου. Γιατί και αυτά ήταν άλλοι 10 χρόνια, άλλοι 18 χρόνια. Ήταν παιδιά τα οποία πονούσανε την ΑΕΚ, δουλεύανε. Ναι, ήταν το ψωμί μας η ΑΕΚ, αλλά δεν, εμένα προσωπικά δεν ήταν το ψωμί μου. Ήταν η ζωή μου, όλη μου η ζωή, από τα 17 μου χρόνια. Πιστεύω λοιπόν και νομίζω ότι δεν αξίζαμε αυτής της αντιμετώπισης. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε ότι ξέρετε κάτι, για τον Α, για τον Β λόγο, δεν γουστάρουμε τη φάτσα σας, δεν σας θέλουμε ή θέλουμε να έχουμε ένα Α τρόπο λειτουργίας. Ελάτε, πάρτε την αποζημίωσή σας και σηκωθείτε να φύγετε. Αυτό θα ήταν το έντιμο. Αλλά προφανώς η λέξη εντιμότητα δεν λέει τίποτα στους συγκεκριμένους κυρίους. Στη συνέχεια, από το Σεπτέμβριο του 2014, τώρα έχουμε Δεκέμβριο του 2019. Έχουν πάρθει όλες οι αποφάσεις, έχουμε δικαιωθεί σε όλες τις αποφάσεις και θα σου πω κάτι που δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα. Σε μένα ασκήθηκε έφεση, στα υπόλοιπα τα παιδιά όχι. Εμένα όχι απλά δεν θέλει να μου δώσει χρήματα, λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ υπάλληλος της ΑΕΚ, δηλαδή όλα αυτά τα 35 χρόνια υπήρχε ένα φάντασμα που κυκλοφορούσε. Το τραγικό δε της ιστορίας ξέρεις ποιο είναι, ότι μου ζητάει να επιστρέψω λεφτά στην ΑΕΚ. Στο πρώτο, πρωτόδικα μου ζητούσε 100-150 χιλιάδες, δεν θυμάμαι, γιατί όταν έβλεπα, όταν διάβαζα αυτό το πράγμα, δεν το πίστευα. Δεν λέω αποκλείεται, δεν μπορεί, πρέπει να είναι κάποιο τυπογραφικό λάθος. Και τώρα ζητάει πάλι 88 χιλιάδες, δηλαδή όχι απλά δεν δικαιούμαι να πάρω χρήματα, πρέπει να επιστρέψω κιόλας χρήματα στην ΑΕΚ. Αυτό διεκδικεί η ΑΕΚ από μένα, όχι η ΑΕΚ, το πρόσωπο που εκπροσωπεί την ΑΕΚ, έτσι, αυτός ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Πόσο πιο τραγικό μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, όταν ας πούμε καθίσεις και σκεφτείς ότι ήσουν ο κοριτσάκι και κοντεύω να γεράσω. Πέρασα όλα τα χρόνια μου στην ΑΕΚ και έρχεται ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερε η μάνα του, που δεν υπήρχε στην ΑΕΚ μέσα ποτέ, δεν είχε ακουστεί ποτέ το όνομα του κυρίου Αλεξίου μέσα στην ΑΕΚ και σου λέει δεν υπήρξε στην ΑΕΚ, μην υπήρξε ποτέ. Τι να πω. Δεν έχουμε πάρει μία, έτσι, δεν έχουμε πάρει λεφτά. Τα διεκδικούμε. Πιστεύω ότι κάποτε κάποια στιγμή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να έχουμε μία ευτυχή κατάληξη. Το εύχομαι. Δύο ευχές έχουμε. Η μία είναι, γιατί ό,τι και να γίνει και ό,τι και να έχει γίνει και ό,τι και να γίνει στο μέλλον, για μένα η ΑΕΚ είναι η ζωή μου, θα είναι η ζωή μου, δεν μπορώ να αλλάξω να είμαι ΑΕΚ. Και δεν λέω μεγαλοστομίες. Θέλω απλά κάποια στιγμή όταν τελειώσω το γήπεδο της ΑΕΚ να μπορώ να μπω μέσα, να πάω να δω το νέο γήπεδο της ΑΕΚ και θέλω κάποτε κάποια στιγμή να γίνει και μια κάθαρση και να ξαναγυρίσουν πίσω οι πραγματικοί ΑΕΚτζίδες. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι οπαδοί, δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι παράγοντες μεγάλοι με λεφτά ή όχι. Με ενδιαφέρει να είναι ΑΕΚ. Γιατί η πείρα μου έχει αποδείξει ότι όταν υπάρχει ένας καλός νοικοκύρης και όταν αγαπάς την ΑΕΚ, όλα μπορούν να γίνουν. Δεν χρειάζεται να είσαι εκατομμυριούχος. Χρειάζεται να είσαι ΑΕΚτζής.
η άποψή σας για τον Ντούτσαν Μπάγεβιτς ποια είναι? Λοιπόν, Ντούτσαν Μπάγεβιτς. Υπήρξα μελισανιδική και μπαγεβιτσική μέχρι το κόκαλο. Ήμουν από τους ανθρώπους που στήριζα Ντούτσαν Μπάγεβιτς και Μελισανίδη. Δεν ντράπηκα ποτέ μου για αυτό το πράγμα. Υπήρξε φίλος μου, πάρα πολύ φίλος μου. Ξέρω ορισμένα πράγματα σχετικά τότε που έφυγε από την ΑΕΚ, τα οποία όμως δεσμεύομαι και δεν μπορώ να τα πω. Δεν πρέπει να τα πω. Είναι πράγματα τα οποία ανήκουν στον Μπάγεβιτς και ο οποίος, αν ποτέ θελήσει να μιλήσει, ας μιλήσει. Στη συνέχεια, όταν πήγε στον Ολυμπιακό, από εκεί και έπειτα, εντάξει, οι σχέσεις κάπως διαταράχθηκαν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είχα κάποιες φιλικές σχέσεις μαζί του, αλλά όχι πια όπως ήταν παλιά. Πιστεύω ότι πάρα πολλές φορές όταν ερχόταν στο γήπεδο, στο περιβόητο παιχνίδι, ας πούμε με τον Ολυμπιακό, που έγιναν όλα αυτά που έγιναν, ήμουνα σε μια αγωνία και πήγα και τον χαιρέτησα. Και άκουσα πολύ μπινελική τότε, η αλήθεια είναι αυτή, από φιλάθλους της ΑΕΚ. Εγώ όμως ήξερα πράγματα που ίσως αυτοί δεν ξέρανε. Για να με προφυλάξει λοιπόν, μου είπε ότι ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να σε βρίζουνε. Εσένα η δουλειά σου, ας πούμε, είναι εδώ πέρα στην ΑΕΚ. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Μην έρχεσαι, μην μου μιλάς. Δεν πειράζει. Θα περάσουνε κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι είναι αεκτζής ο Μπάγεβιτς. Η δική μου θέση είναι ότι ο Μπάγεβιτς είναι αεκτζής. Πιστεύω όμως ότι δεν χειρίστηκε και καλά το θέμα. Για τους δικούς του λόγους, για λόγους που ξέρει εκείνος, που ξέρουν κάποιοι άνθρωποι, δεν το χειρίστηκε καλά το θέμα. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να βγει να μιλήσει. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να πει τι συνέβη τότε και έφυγε και πήγε στον Ολυμπιακό. Η επιστροφή του στην ΑΕΚ ήταν με πολύ πικρή γεύση. Για τον Ψωμιάδη, διοικητικό ηγέτη τότε. Ναι. Ζήτησε συγγνώμη. Εγώ πιστεύω ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ δεν το συγχώρησαν ποτέ. Αυτό που έχω να πω για τον Μπάγεβιτς είναι ότι για μένα υπήρξε ο καλύτερος προπονητής της ΑΕΚ. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Όπως δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και το Γιάννη Ιωαννίδη στο μπάσκετ. Δηλωμένος Ολυμπιακός, αριανός αναδιαστήματα. Όμως στην ΑΕΚ μέσα έδωσε την ψυχή του, έκανε κατάθεση ψυχής. Ένα κομμάτι το οποίο θέλω να πω είναι ότι σε όλα αυτά τα χρόνια από όλους τους ανθρώπους που μου στάθηκαν αισθανόμουν πάντοτε ότι ήταν κοντά μου και έτσι και ένα είδος προστασία ήταν ο Γιώργος Αμερικάνος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ερχόταν σε καθημερινή βάση στα γραφεία κάθε πρωί να πιούμε το καφετάκι μας, να μιλήσουμε και πάντοτε ας πούμε μου έλεγε «Έλπη, σήμερα σε πείραξε κανείς, να πάω να τον δείρω». Εντάξει, τιμή μου και που τους γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους και που μου στάθηκαν και που με αγάπησαν και που με θεώρησαν και φίλοι τους, περισσότεροι από αυτούς. Δημήτρης Μελισανίδης. Δημήτρης Μελισανίδης, ο διακαής πόθος όλων των ΑΕΚτζίδων να γίνει πρόεδρος στην ΑΕΚ. Συνεργάστηκα μαζί του, τον λάτρευα, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν ο πρόεδρος της καρδιάς μου, ο Δημήτρης ο Μελισανίδης. Ήταν ο άνθρωπος που τότε που έγιναν οι εκλογές για να πάρει την Προεδρία της Αεραστεχνικής. Το 2005. Το 2005. Παρόλο που θα έπρεπε ας πούμε να κρατάω και μια πισινή γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, είχα ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Δημήτρη Μελισανίδη. Στεναχωρέθηκα τότε που δεν εξελέγει, παρόλο που είχαν βγει αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το δικό του το ψηφοδέλτιο. Πιστεύω ότι έχει τη δική του ιστορία μέσα στην ΑΕΚ. Εάν με ρωτάς για το σήμερα, ναι, έχω μεγάλη πίκρα μαζί του. Και είναι κάτι το οποίο δεν το κρύβω, το ξέρει και ο ίδιος.
Έχω μεγάλη πίκρα μαζί του, γιατί πιστεύω ότι ήμουν από τους ανθρώπους που τον στήριξα, που τον υποστήριξα ενάντια σε άλλα συμφέροντα, που δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου και να το παίζω καλή με όλους, δεν είχα διπλωματία. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν ήθελε, θα μπορούσε να είχε βοηθήσει. Όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι γιατί δεν μου χρωστάει λεφτά ο Δημήτρης ο Μελισανίδης, τα λεφτά μου τα χρωστάει η τεχνική ΑΕΚ. Όμως ο κύριος Αλεξίου είναι ο άνθρωπος του κυρίου Μελισανίδη, είναι ο συνεργάτης του κυρίου Μελισανίδη και πιστεύω ότι αν ήθελε θα μπορούσε να πει ότι ξέρεις κάτι, ελάτε σε ένα συμβασμό, ελάτε σε ένα διακανονισμό, είναι ντροπή για την ΑΕΚ να πηγαίνουν οι υπάλληλοι της ΑΕΚ μέσα στα δικαστήρια. Και στα δικαστήρια μέσα ακούστηκε πάρα πολλές φορές το όνομα Μελισανίδης, όχι από τη δικιά μας την πλευρά, από την πλευρά του αντιδίκου. Και θα ήταν καλό για την ιστορία της ΑΕΚ να μην ακούγεται μέσα στα δικαστήρια η ΑΕΚ. Είναι ντροπή για όλους, αλλά όχι για μας. Ντέμις Νικολαίδης. Ντέμις Νικολαίδης, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε άλλη άποψη, άλλη γνώμη για το πώς πρέπει να διοικηθεί η ΑΕΚ. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι επί προεδρίας του γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο με 40-50 χιλιάδες κόσμο. Έφερε προπονητή, έκανε πάρα πολύ ωραία ομάδα. Πιστεύω ότι όταν δεν είσαι οικονομικά τελικά αυτόνομος, ειδικά μέσα στη διοίκηση της ΠΑΕ και τα χρήματά σου είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι από πίσω, δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος, αυτό που λέμε πρόεδρος, να παίρνεις μόνος σου τις αποφάσεις, να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Πιστεύω ότι με το δικό του τον τρόπο προσέφερε στην ΑΕΚ. Κακό δεν έκανε. Τώρα οι αψημαχίες που υπήρχαν για τους οπαδούς, για τα ρουφιανιλίκια και όλα αυτά τα οποία λεγόντουσαν, εντάξει, είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν πιστεύω πάντως ότι ήθελα να κάνει κακό στην ΑΕΚ. Για μένα είναι ένα κομμάτι της ΑΕΚ, ένα κομμάτι το οποίο είχε πάρα πολλούς υποστηρικτές και είχε και ανθρώπους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν συμφωνούσαν με τις τακτικές του. Αυτή είναι η ΑΕΚ, αυτός είναι ο δικέφαλος αετός. Ένας βλέπει από εδώ, άλλος βλέπει από εκεί. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν μελισανιδικοί, μπαγεβιτσικοί, ντεμικοί. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Είμαστε ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ δεν έχει πρόσωπα. Δεν είναι ο Μελισανίδης, ούτε ο Νικολαίδης, ούτε κανένας. Η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ. Τίποτα άλλο. Όλοι έρχονται, φεύγουν κάποια στιγμή με καλό τρόπο, με κακό τρόπο. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ μένει. Βέβαια, η ιστορία γράφει. Εγώ, ας πούμε, θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περάσαν από την ΑΕΚ ή που έχουν σκοπό τους να περάσουν από την ΑΕΚ, να γράψουν μια ιστορία στην οποία να αναφέρονται μόνο καλά και όχι κακά. Αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άλλα πρόσωπα είτε αθλητών είτε παραγόντων που δεν έχουμε αναφερθεί, που θέλετε να σας άφησαν εντύπωση για κάποιο λόγο, να μας πείτε κάτι? Σου είπα, Γιάννης Ιωαννίδης, ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άλλος μέσα στο γήπεδο, άλλος εκτός γήπεδου, άνθρωπος. Δηλαδή ανέβαινε πάνω όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατέκτησε η ΑΕΚ το κύπελο Ελλάδος. Και υπήρχαν μέσα στα συμβόλαια των αθλητών μπόνους. Ο Ιωαννίδης ανέβηκε πάνω και είχε για όλο το προσωπικό, από τους φροντιστές, από το υπαλληλικό προσωπικό, κάποιους φακέλους. Και λέει, εσείς δεν κάνετε, παιδιά, συμβόλαια. Όμως εγώ από τα δικά μου τα λεφτά, από τα μπόνους που είναι να πάρω, νομίζω ότι εσείς προδικαιούστε να πάρετε χρήματα. Σκεφτότανε την κάθε του κίνηση, δηλαδή ανέβαινε πάνω. Είχε πάντοτε ένα πρόσωπο, ήταν άνθρωπος. Αγαπούσε τους ανθρώπους, τους υπαλλήλους, τους στήριζε. Πριν μας αναφέρατε ότι τον τρόπο που σώσατε το κύπελλο Ευρώπης το 68 μέσα από τα χέρια του παράγοντα της ΑΕΚ,
Το θέμα είναι ότι είναι το μοναδικό τρόπαιο που σώζεται και όλα τα υπόλοιπα κύπελα της μπασκετικής ΑΕΚ τα παλιά έχουν χαθεί όλα. Πού μπορεί να βρίσκονται όλα αυτά τα τρόπαια? Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για αυτό το θέμα. Κάποιοι είπαν ότι τα κύπελα αυτά βρίσκονται σε κάποιες αποθήκες στη Σφάγε. Εγώ σε επαφές που είχα κάνει τότε και με τον Φιλίππου και με τον πατέρα και με τον ιό, μου είπαν ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες υπόνοιες ότι κάποιοι μακριχέριδες τα πήραν. Επειδή είναι σοβαρό το θέμα και επειδή τα πρόσωπα αυτά είναι ακόμα στην επικαιρότητα, δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Πάντως σίγουρα δεν τα έχει ο Γιάννης ο Φιλίππου. Σίγουρα. Πώς βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης, τα αθλητικά και της ΑΕΚ συγκεκριμένα αυτή την περίοδο και σε σχέση με παλιότερες εποχές, με το δικέφαλο του Φέδωνα Κωνσταντουλάκη? Υπάρχουν διαφορές του τότε με το τώρα? Ο Φέδωνας ο Κωνσταντουδάκης, ο πατριάρχης της δημοσιογραφίας, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει δεύτερος, είναι αναντικατάστατος. Ο Φέδωνας ο Κωνσταντουδάκης, ο δικέφαλος ήταν αυτό που λέγαμε τότε, το Ευαγγέλιο της ΑΕΚ. Όλοι μας τότε κάθε Σάββατο πρωί περιμέναμε και πολλοί από αυτούς πήγαιναν και στην Ομόνοια για να διαβάσουμε με αγωνία το τι γίνεται στην ΑΕΚ και το τι θα γίνει στην ΑΕΚ. Τα σημερινά, τα site. Υπάρχουν site τα οποία είναι, θα μου επιτρέψεις την έκφραση, είναι συχαμένα, όπως το λέω. Δεν θεωρώ ότι εξυπηρετεί στην ΑΕΚ όταν γλύφεις. Τον εκάστοτε διοικούντα. Την ΑΕΚ την εξυπηρετείς όταν λες την αλήθεια. Δεν είναι ανάγκη να γίνεις ούτε δειλοπρεπής, ούτε γλύφτης. Μπορείς να πεις την κατάσταση που υπάρχει στην ΑΕΚ για το πώς είναι, αν αγαπάς την ΑΕΚ. Από εκεί και έπειτα, το να είναι κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο και να μην είναι κάπου εντεταγμένο, νομίζω το μοναδικό που έχει μείνει πλέον είναι το ΑΕΚ Live. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που γράφουν ορισμένα πράγματα, αλλά στη σημερινή ΑΕΚ συμβαίνει το εξής. Εγώ δεν μιλάω ούτε να βρίσεις, ούτε να χρησιμοποιήσεις εκφράσεις οι οποίες δεν είναι, που είναι προσβλητικές για την ΑΕΚ και για τα πρόσωπα. Θα μπορούσες όμως να πεις την κατάσταση στην ΑΕΚ πώς είναι, χρησιμοποιώντας την κοινή λογική και μία γλώσσα πολιτισμένη. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι βλέπουμε το άσπρο και εμείς το γράφουμε μαύρο. Γιατί υποτιμάς και την νοημοσύνη αυτού που ξέρει την ΑΕΚ και υποτιμάς και την νοημοσύνη του ανθρώπου που ήταν στο γήπεδο ή ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω. Δεν εξυπηρετεί σε κάτι αυτό, κατά τη δική μου την άποψη. Μακάρι να έβγαινε ξανά ένα έντυπο όπως ήταν ο δικέφαλος. Δεν πιστεύω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ είναι άχρηστοι, ούτε ότι είναι ανέντιμοι. Πιστεύω ότι και έντιμοι δημοσιογράφοι υπάρχουν και ΑΕΚτζίδες. Μακάρι να υπάρξει ξανά ένα έντυπο, κάτι ακούω για τηλεοπτικό, έντυπος τύπος, ό,τι και να είναι, και να εκπροσωπεί την ΑΕΚ και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό.